Το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει για ακόμα μια φορά η Ελλάδα, όπως φαίνεται στο συγκριτικό χάρτη που δημοσιεύει την Δετάρτη η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το οποίο αγγίζει τα 239,10 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πολύ μπροστά από όλες τις υπόλοιπες χώρες, αλλά με τα εισοδήματα των Ελλήνων να παραμένουν εκ των χαμηλότερων. Μπορεί η κυβέρνηση να επιδοτεί τους λογαριασμούς ρεύματος, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές γλιτώνουν τα ποσά αυτά, καθώς έτσι επί της ουσίας επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, ενώ οι εταιρείες πάροχης πράττουν κανονικά τα ποσά που ζητούν. Πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων που κάποια στιγμή στο μέλλον θα τους ζητηθεί να τα επιστρέψουν. Σύμφωνα λοιπόν με τη ΡΑΕ η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα αγγίζει σήμερα τα 239,10 ευρώ ανά μεγαβατόρα, γεγονός που καθιστά τη χώρα ως την πιο ακριβή στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα αρκετά πίσω από την Ελλάδα, στη δεύτερη θέση με το ακριβότερο ρεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονται η Ιταλία και η Μάλτα με 175,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν η Ιρλανδία με 164,17 ευρώ αναμεγαβατόρα και η Βουλγαρία με τη Ρουμανία με 145 ευρώ αναμεγαβατόρα. Για την ιστορία το φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη έχουν η Ισπανία και η Πορτογαλία με 41,41 ,41 ευρώ αναμεγαβατόρα και ακολουθούν το Λουξεμβούργο και η Γερμανία με 45,90 ευρώ αναμεγαβατόρα και το Βέλγιο και η Γαλλία. Σαρωτικέ είναι οι αυξήσει στα τιμολόγια ρεύματο στι αρχέ του 2023 παρά το γεγονό ότι μέχρι τώρα έχουμε περάσει χειμερινό καλοκαίρι. Το ηλεκτροσόκ στην αγορά ρεύματο αναμένεται μεγάλο, καθώ οι τιμέ στα τιμολόγια τη ΔΕΗ και των υπόλοιπων παρόχων για τον Ιανουάριο του 2023 θανούν ακόμα και το 29%. Το χώρο των αυξήσεων άνοιξε η ΔΕΗ ανακοινώνοντας την τρίτη τις νέες τιμές.